Αρχικά πρέπει να κάνουμε μία μελέτη τουλάχιστον για 2 χρόνια, ίσως χρειαστεί και τρίτο έτος, να συλλέξουμε επιστημονικά δεδομένα τα οποία θα μας λένε ότι η συγκεκριμένη ποικιλία η Κορονέκη έχει αυτά τα χημικά χαρακτηριστικά στην αρχή της ελαιοκομικής περίοδου, αυτά στη μέση, αυτά στο τέλος. Και να δούμε και τα χαρακτηριστικά της, του POP, το οποίο έχει συγκεκριμένη χρονικό ορίζοντα, ο οποίος ορίζει πότε είναι POP το ελαιόλαδο Καλαμάτας. Αφού έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα, θα κάνουμε στατιστική επεξεργασία και θα έχουμε τον ολοκληρωμένο φάκελο που τελικά θα υποβληθεί για τροποποίηση πιθανά των προδιαγραφών του POP, γιατί υπάρχει θέμα, ειδικά με τις στερόλες και όχι μόνο, και με τα οργανωληπτικά χαρακτηριστικά. Και επίσης θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο φάκελο ότι η ποικιλία Κορονέκη στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Μεσσηνίας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα για την ποικιλία Κορονέκη. Σας αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε κάνει, τώρα είναι πολλά που πρέπει να πούμε, έχουμε κάνει προκαταρτικά πειράματα από άλλο πρόγραμμα που δείχνουν ότι το αγουρέλαιο της Κορονέκης έχει χαμηλές στερόλες και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις κάτω και από τα όρια του εξαιρετικού παρθένου. Που σημαίνει ότι ένα ελαιόλαδο το οποίο σε πολλές μελέτες, έχουμε άλλες μελέτες, έχουμε βρει ότι έχει πάρα πολύ υψηλά ποσοστά σε φενόλες, σε πολυφενόλες, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ισχυρισμό υγείας κτλ. Δεν μπορεί να αναγράφει στην ετικέτα εξαιρετικό παρθένο. Δηλαδή, αν εγώ στο χτήμα μου, π.χ., πάω να μαζέψω πολύ νωρίς τις ελιές, βγάλω άγουρο λάδι, το οποίο μετρήσουμε τις φενόλες του και είναι 1000 ppm, εγώ σας λέω, π.χ., που ο ισχυρισμός υγείας είναι πολύ χαμηλότερα. Μπορώ να γράψω επάνω στην ετικέτα τον ισχυρισμό υγείας σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομείας, αλλά σύμφωνα με τα όρια που έχει θεσπίσει το ίδιο το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορώ να γράψω εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ποικιλία Κορονέκη. Μπορώ να γράψω παρθένο ελαιόλαδο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό όμως για να το, πώς να το πω, για να το πιστοποιήσουμε, πρέπει να έχουμε ερευνητικά δεδομένα που να λένε ότι σε δειγματοληψίες που έγιναν στην αρχή της ελαιοκομικής περίοδου, στην περίοδο του Νοεμβρίου, το ελαιόλαδο της ποικιλίας Κορονέκη μέσα από στατιστική επεξεργασία σε ένα ποσοστό 80-90% το άγουρο έχει στερόλες 900-950. Εμείς έχουμε βρει μέχρι και 800 στερόλες, ολικές στερόλες. Αυτό σε γενικότερο επίπεδο δεν φαίνεται, γιατί αναμειγνύεται μετά με το πιο όριμο λάδι που ανεβαίνουν οι στερόλες κτλ. Αλλά ο απλός παραγωγός ή ένας που έχει μια μικρή παραγωγή, ένας απλός μικρός τυποποιητής, δεν μπορεί να κάνει αυτές τις αναμίξεις. Το ίδιο ισχύει και για το POP, το οποίο οι στερόλες οι προδιαγραφές έχουν πάει στα 1100. Έτσι, ακόμα πιο πάνω. Εκεί και αν υπάρχει θέμα. Γιατί μας έρχονται δείγματα για αναλύσεις που θέλουν να πάρουν το πιστοποιητικό για POP και δυστυχώς οι στερόλες τους είναι κάτω από 1100. Το λάδι είναι άριστο και στα χημικά τα υπόλοιπα και στα οργανωληπτικά χαρακτηριστικά. Εμείς έχουμε καταλήξει από ενδεικτικά, ξαναλέω, δεν έχουμε οριστικά ερευνητικά δεδομένα, γι' αυτό κάνουμε και αυτό το πρόγραμμα, ότι είναι χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ποικιλίας, ποικιλίας Κορονέκη, η οποία έχει όντως χαμηλές στερόλες. Ενώ οι ισπανικές και οι ιταλικές ποικιλίες, υπάρχουν και κάποιες ιταλικές που έχουν το θέμα αυτό, παρεπιπτόντως, παρένθεση. Οι ισπανικές ποικιλίες δεν έχουν τέτοια θέματα. Οι Ισπανοί λοιπόν, με ολοκληρωμένους φακέλους που προσέρχονται, λένε ορίστε, η Αρμπεκίνα, η Πικουάλη και τα λοιπά, δεν έχουν, έχουν αυτά, εκεί κυμαίνονται οι στερόλες τους. Οπότε πρέπει εμείς να ανεβάσουμε τα όρια, γιατί οι χαμηλές στερόλες έχουν τα σπορέλαια, ας πούμε, και μπορεί να έχουν κάνει μείγματα με σπορέλαια, π.χ. Αλλά αυτό βρίσκεται και μια άλλη. Αλλά αυτό όμως μπορεί να ανοιχνευθεί με άλλους τρόπους. Όμως εμείς πρέπει να έχουμε τα επιστημονικά δεδομένα να το υποστηρίξουμε. Όλα αυτά λοιπόν παρελθόν, οπότε θα έχουμε να πούμε μετά το πρώτο στάδιο των μελετών πολλά περισσότερα. Ακριβώς, και θα υπάρχουν και παραδοτέα μέσα στις προγραμματικές συμβάσεις, ανατακτά χρονικά διαστήματα για τις δειγματοληψίες, για τις αναλύσεις, τα αποτελέσματα των αναλύσεων, τη στατιστική του επεξεργασία και ούτω καθεξής. Σε βάθος διετίας και θα δούμε το επεκτείνουμε.